Δευτέρα 16 Νοεμβρίου. Άλλη μία μέρα πένθου στην ιστορία της βασίλισσας του κάμπου. Η Άλλη Θρηνή, ένα ακόμη παλικάρι της, που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή. Το τηλέφωνο χτυπά τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Ο Αντώνιο, ο δικός μας Αντώνιο, δεν ζει. Έφυγε. Έσβησε. Άφησε την τελευταία του πνοή στο ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Η καρδιά του τον πρόδωσε. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Είναι ψέμα. Ίσως μια κακόγουστη φάρσα. Όλοι λέγαμε στο άκουσμα της θλιβερής είδησης. Ο Αντώνιο είναι παλικάρι. Αγωνιστής εντός και εκτός γηπέδων. Δεν είναι δυνατόν να έφυγε με τέτοιο τρόπο. Η αλήθεια είναι αυτή όμως. Η καρδιά του δεν ήταν τόσο δυνατή όσο πιστεύαμε. Δεν άντεξε. ...1965 Θόδωρος Πασιάς, 1974 Γιγέρμο Ντάους, 1979 Δημήτρης Κουκολίτσιος, Δημήτρης Μουσιάρης, 1996 Ανδρέα Ζέρμας, 1997 Λευτέρης Μήλος. Τον ίδιο χρόνο, στις 13 Σεπτέμβρη, ο αρχηγός της ΑΕΛ, Γιώργος Μιτσιμπόνας, έφυγε. Σκοτώθηκε. Και εκεί που όλοι μας πιστέψαμε και ευχηθήκαμε ο Γιώργος να είναι ο τελευταίος, έφυγες και εσύ, Αντώνιο. Η τελευταία σου επίσημη ποδοσφαιρική ανάμνηση ήταν αυτή η άδικη αποβολή στον αγώνα με τον Άρη. Άδικη, όσο άδικος και ξαφνικός ήταν ο θάνατός σου. Η μικρή Μιράντα, Αντώνιο, θα σε περιμένει τα βράδια να της διαβάσεις ένα παραμύθι λίγο πριν κοιμηθεί, αλλά εσύ θα λείπεις. Θα βρίσκεσαι στον ουρανό, κοντά στο Θεούλη, όπως λέει ο μικρός σου άγγελος. Αλλά είμαστε σίγουροι πως και από εκεί ψηλά θα την φροντίζεις και θα την προστατεύεις. Θα έχεις την ευκαιρία, Αντώνιο, να γνωρίσεις την βυσσινή ομάδα του Παραδείσου και να μάθεις όλα αυτά που δεν πρόλαβες να μάθεις εδώ κάτω. Μας έκανες να δακρύσουμε, να πονέσουμε, γιατί πολύ απλά χάσαμε ένα μέλος της οικογένειάς μας, της ΑΕΛ. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Καλό ταξίδι.